Παιδιά, δεν έχω, επειδή το διαβάζω στα site, δεν το έχω πει. Είναι η γνωστή ιστορία που λέει κάποιος κάτι άλλο, δηλαδή λέει κάποιος στο ραδιόφωνο κάτι. Κάνω εγώ, ας πούμε, άκουσα αυτό και το φορτώνουν όλοι σε μένα. Αν βρείτε που το έχω πει. Δεν είχατε χρησιμοποιήσει μια έκφραση μου, ας μου επιτραπεί έκφραση τη λέξη αρπαχτή. Άμα μου το βρείτε και μου το φέρετε. Το θέμα είναι άλλο. Σε λίγες μέρες θα κάνει αρπαχτούλα, θα ανάψει τα δέντρα στο κόμμα. Δεν αρπαχτούλα. Κάλεσε και θα πάει, βρε. Σα εντάξει, το κάνει κάθε χρόνο. Πώς γίνεται αυτό, αρπαχτούλα. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι δεν μπορούν να μπει μέσα. Είναι καλέ. Μπορεί να μιλήσει για εσά. Να τον ενημέρωσε τη δουλειά σου σε όλο τον κόσμο. Τώρα μην το ξαναποπάλει. Showbiz. Παιδιά, η επώνυμη αυτή τη showbiz, πώ το διάλογο του λέμε. Αυτή η βλακεία. Λοιπόν, ναι, του καλούν από διάφορα μαγαζιά για να γνωρίσει. Για να γνωρίσει. Είπα ότι είναι κακό. Και παίρνουν κάποια λεφτά και αυτό. Είπες ότι είναι αρπαχτή και το μειώνει, Σάσα. Ο καθένας λέει την άποψή του, αποδεκτεί. Κάποιοι άλλοι μπορεί να εκνευρίζονται. Εμείς δεν εκνευριζόμαστε. Ούτε θα πούμε γιατί είπες αυτό, γιατί είπες το άλλο. Ζηλεύει που δεν τη φωνάζουν εκείνο να πει στο δέντρο. Δεν το καταλαβαίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να φωνάζουν εμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Προχωράμε. Εγώ μάθω να σα ενημερώσω. Θα ανάψω ένα δέντρο την άλλη εβδομάδα. Και πρόπερσε όμω το Σωτήριον έτο 2013 η Σάσα είχε ξανασχοληθεί με την Ελένη Μενεγάκη και την αμοιβή τη τότε. Ακούγεται ότι πήρε 25.000 ευρώ. Να δούμε όμω τι είπε η Ελένη. Υπήρχαν κάτι φήμε που λίγο αυτέ τι μέρε είναι άδικο να ακούγονται περί αμοιβή για να ανάψετε το δέντρο. Τι απαντάτε σε αυτά? Τίποτα. Γεια σα. Πάρ' το κασέρι και τρέχα. Παιδιά, γιατί πρέπει να απαντήσει. Θέλω συγγνώμη. Κουμάντο στην τσέπη της τα κάνουμε. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί είναι ντροπή να κάνεις να παίρνεις 25 χιλιάρικα για να πατήσεις ένα κουμπί. 25 για ένα κουμπί. Μου το ξέρεις ότι είναι 25. Μπορεί να είναι και 35. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πήγε περισσότερα. Μην κλαίγονται τα μαγαζιά πάντως. Όταν έχουμε δουλειά. Είναι μέσα στα πλαίσια της δουλειάς. Κάποιες φορές θα πεις ένα καλό λόγο για κάποιον, κάποιες άλλες φορές κάτι που δεν σου αρέσει ή ο τρόπος που το επικοινωνείς αυτό που κάνεις δεν σου αρέσει, θα πεις κάτι αρνητικό. Η Σάσα Σταμάτη, βέβαια, που φυσικά και ήταν εκεί, υποστήριξε τη θέση της λέγοντας ότι δεν είναι κακό να αμείβονται καλά οι καταξιωμένοι παρουσιαστές. Είχε σχολιάσει πριν από 2 χρόνια, το 2013, για την Ελένη Μενεγάκη που είχε έρθει εδώ πέρα και είχε αναφέρει και τη λέξη αρπαχτή για τον Golden Hall. Και εδώ το ίδιο είναι σήμερα. Δεν ξέρω, επειδή μου σε ρωτάω. Ρώτησες. Ρώτησα τον Γιώργο γενικότερα. Εγώ ρώτησα τον Γιώργο αν είχε πει αυτό αυτή την έκφραση και μου λέει δεν το είχα πει. Εγώ το είχε πει Σάσα τη λέξη, την έκφραση αρπαχτή. Και τι σου είπε? Ναι. Ρώτα και στον Γιώργο τι θα σου πει. Τι σου απάντησε? Εντάξει, ο Γιώργος με τη ΦΕΗ έχουν έρθει. Είναι επαγγελματίες παρουσιαστές, κάνουν τη δουλειά τους. Και αν δεν μαζέψεις κάποια χρήματα τώρα που είσαι στα πάνω σου και πουλάς, πού θα μαζέψεις? Άρα τώρα δεν το καταδικάζεις, γιατί το κατακρίνεις? Το κατακρίνω, κάνουμε πλάκα πάντα, δεν το καταδικάζω. Αυτό έλειπε, τι είμαι εγώ δικαστής? Εγώ θα αποφασίσω.